Είναι Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2022. Μπράβο στα παιδιά μας, ένα θερμότερο μόνιμα. Την παρέλαση από την Προκυμαία Μυτιλίνης. Σε λίγα λεπτά ξεκινά η κοινή παρέλαση αναπήρων και θυμάτων πολέμου, αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, αντιπροσωπιών τοπικών πολιτιστικών συλλόγων, των μαθητών και μαθητριών των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των επαγγελματικών σχολών. Από τις οθόνες σας περνάει η μπάντα του Δήμου. Ενώ στην παρέλαση συμμετέχουν εθελοντικές οργανώσεις, οδηγοί και πρόσκοποι με τα τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή ο καθηγητής κύριος Βαρταραμίδης Λευστράτιος κατευθύνεται προς τους επισήμους για να δηλώσει την έναρξη της πολιτικής παρέλασης. Στην εξέδρα των επισήμων διακρίνουμε και τον Νίκο Χαρδαλιά. Πολιτική παρέλαση της ένδοξης απελευθέρωσης της πρωτεύουσας Μυτιλίνης ανοίγει από το 1989 ανελιπώς τμήμα του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Λέσβων Μυτιλίνης Κρέης. Ο μοναδικός σύλλογος από δήμων και παλινοστούν των Ελλήνων της Αμερικής που παρελάβει στο Αιγαίο.
σχεδόν 10 χρόνων απελευθέρωση από τους Τούρκους της πρωτεύουσας Μυτιλίνης, που έφερε ο Κουντουριώτης με το θορυκτό αβέρο στις 8 Νοεμβρίου του 1912, στις 5 η ώρα το πρωί, εορτή του μεγάλου αρχιστράτηγου Μιχαήλ Ταξιάρχου. Ακριβώς ένα μήνα μετά, στις 8 Δεκεμβρίου του 1912, μετά τις ένδοξες μάχες στον Κλαμπάδο, απελευθερώθηκε ολόκληρο το νησί της Λέσβου. Τη λευτεριά μας οφείλουμε και στους Έλληνες της Αμερικής, που έφτασαν συνδεδαγμένοι ως λεσβιακή φάλαγγα, δηλαδή ο 37ος λόγος του 7ου συντάγματος πεζικού. Ήταν οι νέοι άνδρες από όλα τα χωριά της Λέσβου που είχαν μεταναστεύσει στην Αμερική και επέστρεφαν με δικά τους έξοδα ταξιδιών και όπλων για την απελευθέρωση του νησιού μας. Πολέμησαν στον Κλαμπάδο, τραυματίστηκαν, σκοτώθηκαν, αλλά συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα το όρεμα της ελευθεριάς. Μαζί τους συντάχθηκε ως εθελόντρια αρματωμένη με εμπόλεμη θέση η θερμή πατριώτησα, η λαϊκή ποιήτρια και ηρωίδα από το Πλωμάρι, η 28χρονη Ειρήνη Βεκρή Τυροπόλη, που παρασημοφορήθηκε για τον ορισμό της από τον Κωνσταντίνο Κοκό Μελά, φρούραχο τότε Μυτιλίνης. Τα πολεμικά της ημερολόγια, προσωπικά αντικείμενα και ποιήματά της φυλάγονται στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Είναι συγκινητικό και αξιοθαύμαστο ότι σήμερα 110 χρόνια μετά παρελάβουν σε αυτά τα τμήματα η εγγονή της, πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Λέσβου, οι δύο της εγγονή της και οι δύο της εγγονή της σε πλήρη παραδοσιακή στολή. Ο Σύλλογος σταματά μπροστά στην εξέδρα των επισήμων για να πεδώσει τιμή στο στρατηγό διοικητή 98 ΑΤΕ, τιμώντας έτσι από όλα τα σώματα ενστόλων που απελευθερώθηκαν στο νησί μας. Ας χειροκροτήσουμε τα παιδιά του Συλλόγου Ελληνοαμερικανών Λέσβου, απόγονοι 3ης, 4ης, 5ης γενιάς δοξασμένων προγόνων. Ακολουθεί μεικτό κέντρο ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία, η Κυψέλη. Στα 20 χρόνια λειτουργίας της Κυψέλης, με την έμπρακτη υποστήριξη των φίλων αλλά και των εθελοντών, έχει κατορθώσει με συνεχή δραστηριότητα να κάνει ενθυτή την παρουσία στην κοινωνία του νομού. Η στελέχωσή της από επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό έχει συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και της προσωπικής εξέλιξης των ατόμων με αναπηρία. Ιδιωτικό νηπιαγωγείο εκπαιδευτερείο Πλάτωνας ο Παραμυθένιος Κόσμος. Συνέχεια, ιδιωτικός παιδικός σταθμός Μουσείο Μέγαρο Πρασίνου. Thank you.
γιορτή, εθνικό οδείο παράρτημα με τη λίμνη. 96 χρόνια στον πολιτισμό και στην παιδεία. Εκπροσωπεί το νησί μας στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στις διεθνείς εκδηλώσεις, δείχνοντας το καλύτερο του εαυτό. Ένα θερμό χειροκρότημα. Σύλλογος Πολιτισμού και Παράδοσης, Χριστιανικό Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητρόπολης Μητυλίνης. Ο Σύλλογος έχει βραβευτεί από τον Όμιλο UNESCO Πειραιώς και Νήσων για την προσφορά του στην παιδεία και στον πολιτισμό. Όραμα του Συλλόγου είναι να εμπνεύσει και να συγκινήσει τις νεότερες γενιές, να χορεύουν παραδοσιακά, να δημιουργούν πολιτισμό και να το μεταδίδουν. Πολιτιστικό Σύλλογο Αρίων Μητυλίνης. Το χορευτικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρίων, με πλούσιο βεστιάριο στολών και αξιόλογο δυναμικό, παρουσιάζει εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Χορευτικό τμήμα του Εξορεστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Επάνω Σκάλα. Ιδρύθηκε το 1981 με έδρα την προσφυγική συνοικία της Επάνω Σκάλας στο αρχαίο λιμάνι της πόλης.
Το 1984 με πρωτοβουλία του Συλλόγου κατασκευάστηκε το περίτεχνο άγαλμα της Μικρασιάτικης Μάνας, που η παρουσία τη δηλώνει τις αλυσμόνιδες μνήμες της Μικράς Ασίας. Διατηρεί τμήματα παραδοσιακών χωρών, γυμναστικής, θεάτρου, σκιών και άλλα. Και κάθε καλοκαίρι εδώ και 42 χρόνια διοργανώνει την ξακουστή γιορτή του Ούζου. Στις εκδηλώσεις ως κύριο σκοπό έχει τις πολιτιστικές ανταλλαγές, ιδιαίτερα στο Αιγαίο και στην Ομογένεια. Ακολουθεί χορευτική ομάδα παραδοσιακών χωρών χοροδιπόροι Μυτιλίνης. Η χορευτική ομάδα χοροδιπόροι υπό την αιγίδα του Συλλόγου Υπηρωτών Λέσβου Κώστας Κρυσάκης ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό τη διάσωση και διάδοση της παράδοσης των χωρών και εθήμων από όλη την Ελλάδα. Σήμερα απαρευθεί περίπου 100 χορευτές με τμήματα προχωρημένων αρχαρίων καθώς και παιδικό τμήμα. Συμμετέχει στα πολιτιστικά δρόμενα του νησιού με δράσεις και εκτός αυτού, καθώς και στο εξωτερικό. Πανγεραγωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γέρας. Ο Πανγεραγωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1983 με στόχο την προαγωγή του πολιτισμού, της τέχνης, του αθλητισμού και του εθελοντισμού και στα 7 χωριά της Γέρας. Μεταξύ άλλων διατηρεί τμήματα εθελοντικής αιμοδοσίας, θεατρική ομάδα, θεατρικό παιχνίδι, εκμάθησης παραδοσιακών χωρών, ζωγραφικής και αγγειογραφίας, μουσικών οργάνων, ρυθμικής γυμναστικής, κεραμικής, κατασκευής παραδοσιακών στολών. Επίσης εδώ και 14 χρόνια εκδίδει τη μηνιαία εφημερίδα «Το Βήμα της Γέρας». Μέλη του είναι περισσότερα από 300 άτομα κάθε ηλικίας από όλα τα χωριά της Γέρας που συμμετέχουν σε εκδηλώσεις όπως η ποδηλατάδα, η παλαιότερη και μαζικότερη ποδηλοπορία στο νησί μας. Ο διάπλος της θρησκευτικής μνήμης στον κόλπο της Γέρας από το πέρασμα στην Κουτουριδιά και άλλες αθλητικές μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και καλλιτεχνικές δράσεις. Ο Πανγεραγωτικός. Με άξονα την ιδέα του πανγεραγωτισμού, φιλοξενεί και συνεχίζει τη μακρά και βαθέα πολιτιστική παράδοση του Οδυσσέα Ελίτη, του Μίλτου Κουντουρά και άλλων σημαντικών πνευματικών ταγών, οι οποίοι έρχονται την καταγωγή τους από τα χωριά του κόλπου των Ελαιώνων. Ακολουθεί Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό κίνημα του κόσμου και της Ελλάδος, ιδρύθηκε το 1877 από τη Βασίλισσα Όλγα. Απαρτίζεται στη Λέσβο από το Σώμα Κοινωνικής Πρόνοιας, οι οποίοι σε καθημερινή βάση όλο τον χρόνο προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου και ειρήνης. Ελληνική ομάδα διάσωσης. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Λέσβο εδρεύει στη Μυτιλίνη από το 2001. Αποτελείται από θελοντές διασώστες, άρτια εκπαιδευμένους στην έρευνα και διάσωση ανθρώπων σε κίνδυνο. Είναι εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικών κινδύνων. Έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ορεινά πεδία, μαζικές καταστροφές, δρό πεδίο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Χειροκροτήστε τους. Thank you.
συνέχεια ακολουθούν τα σχολεία πρωτοδάσμιας εκπαίδευσης. Πλησιάζει προς τους επισήμους το ειδικό δημοτικό σχολείο Μυτιλίνης. Δημοτικό σχολείο ταξιαρχών. Δημοτικό σχολείο Βαριάς. Ακολουθεί πρώτο δημοτικό σχολείο Μυτιλίνης. Συνέχεια, δεύτερο δημοτικό σχολείο Μυτιλίνης. Τρίτο δημοτικό σχολείο.
συνέχεια 4ο Δημοτικό Σχολείο Μητυλίνης. Δημοτικό σχολείο με την Ινή. Ακολουθεί το 6ο Δημοτικό Σχολείο με την Ινή. Δημοτικό σχολείο. Συνέχεια, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μητυλίνης. Το Δημοτικό Σχολείο Μητυλίνης. Ακολουθεί το 15ο Δημοτικό Σχολείο Μητυλίνης.
Συνεχίζουμε με τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πλησιάζει επισήμως το πρώτο γυμνάσιο Μυτιλίνης. Στη συνέχεια, τρίτο γυμνάσιο Μυτιλίνης. Ακολουθεί τέταρτο γυμνάσιο Μυτιλίνης.
πλησιάζει επισήμως. Μουσικό γυμνάσιο και λύκειο Μυτιλήνης. Ακολουθεί Εσπερινό Γυμνάσιο Λυκειακές Τάξεις Μυτιλήνης. Στη συνέχεια, πρότυπο πειραματικό λύκειο Μυτιλήνης στο Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το δεύτερο γενικό λύκειο Μυτιλήνης. Ακολουθεί τρίτο γενικό λύκειο. Για τέταρτο γενικό λύκειο. Ακολουθεί πέμπτο γενικό λύκειο Μυτιλήνης, ο Βενιαμίνο Λέσβιος.
συνέχεια πρώτο επάλυτη τη γίνης. Ακολουθεί δεύτερο επάλυτη τη γίνης. Στη συνέχεια, εσπερινό επαγγελματικό λύκειο με τη γίνη. Ακολουθεί το σώμα ελληνικού οδηγισμού. Ο οδηγισμός είναι μια παγκόσμια αυτόνομη ανεξάρτητη οργάνωση με παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε παιδιά και νέους. Σε 90 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, 150 χώρες στον κόσμο και με πάνω από 10 εκατομμύρια μέλη σε όλη τη γη. Το σώμα του ελληνικού οδηγισμού φέτος διανύει 90 χρόνια πορείας και συνεχούς προσφοράς σε όλη την Ελλάδα. 90 χρόνια ιστορίας και δράσης, 1932-2022, ως σύγχρονη παιδαγωγική πρόταση για παιδιά και νέους. Ο οδηγισμός τελεί φέτος υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κατερίνας Κεραλοπούλου. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού έχει φέτος τη σημαία της παγκόσμιας οργάνωσης. Είναι φτιαγμένη στα βασικά χρώματα της παγκόσμιας οργάνωσης, το μπλε και το κίτρινο. Φέρει το παγκόσμιο τριφύλι και έχει 6 τετράγωνα στην κάτω δεξιά γωνία. Τα 3 κίτρινα τετράγωνα δείχνουν την ενδυνάμωση των 3 πτυχών της υπόσχεσης, ενώ τα λευκά δείχνουν την αφοσίωσή μας στην ειρήνη. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, οι πρόσκοποι της Λέσβου, η παλαιότερη και μεγαλύτερη εθελοντική οργάνωση νέων του νησιού με ιστορία 110 ετών, η παλαιότερη εκτός Αθηνών προσκοπική παρέα της Ελλάδας. Οι πρόσκοποι της Λέσβου ιδρύθηκαν στις 21 Ιανουαρίου του 2013, 3 μήνες μετά την 8η Νοεμβρίου 1912, από τον απελευθερωτή και πρώτο πολιτικό και στρατιωτικό διοικητή της Λέσβου, Κωνσταντίνο Μελά, επικεφαλής των σημεών των προσκοπικών συστημάτων που παρελάβουν. Η σημαία της περιφερειακής εφορίας προσκόπων Λέσβου, με τα στρατιωτικά και πολιτικά παράσημα και τα άλλα μετάλλια τιμής από τους κοινωνικούς φορείς της Λέσβου, σε αναγνώριση της προσφοράς της προσκοπικής κίνησης. Σήμερα παρελάβουν αντιπροσωπείες από το δεύτερο σύστημα προσκόπων Μυτιλίνης, το τρίτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Μυτιλίνης και το πέμπτο σύστημα ναυτοπροσκόπων Μυτίμιες. Ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά. Thank you.
τη στιγμή ο καθηγητής κύριος Βαρταραμίδης Εστάτιος κατευθύνει προς τους επισήμους για να διδώσει τη λήξη της πολιτικής παρέλασης. Αυτή τη στιγμή αποχωρεί η φιλαρμονική του Δήμου Μητυλίνης και τη θέση της θα πλαισιώσει η στρατιωτική μουσική. Χειροκροτήστε τους! Χαρήκαμε την νεολαία μας. Ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα στρατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρουρούς της πατρίδας μας και τιμωρούς κάθε επίδοξου επιδρομέα. Πρόγονοι των σημερινών στρατιωτών δημιούργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών του 21, τους Τριάμβους του 12-13 και το Έπος του 40 και την απελευθέρωση της Μυτιλίνης που εορτάζουμε σήμερα. Αυτά τα παιδιά που θα δείτε σε λίγο διασφαλίζουν την ειρήνη της πατρίδας μας και θα προτάξουν και πάλι τα στήρια τους σε κάθε καινούργιο επιβολέα αν χρειαστεί. Νομίζω ότι αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα να τους περιμένουμε. Κυρίες και κύριοι, τη μεγαλοπρεπή αυτή στρατιωτική παρέλαση ανοίγει η στρατιωτική μουσική που θα πλαισιώσει υπό τους ήχους σήμερα τα στρατιωτικά τμήματα. Με άψογο σχηματισμό και επαιανίζοντας τα θρηλυκά εμβατήρια φέρνει στη μνήμη μας, μέρες δόξας και μεγαλείου. Στη σύγχρονη εποχή η στρατιωτική μουσική πέρα από τις κλειστές και στρατιωτικές τελετουργίες επιτελεί κοινωνικό έργο σε σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και συμμετέχει συχνά σε διάφορες τοπικές εκδηλώσεις, τιμώντας την ιστορία του σώματος που μετρά σχεδόν δύο αιώνες. Το προσωπικό της στρατιωτικής μουσικής εργάζεται κατά από δύσκολες συνθήκες, κατακτώντας υψηλούς στόχους. Χειροκροτήστε τους! Ένα θερμό χειροκρότημα στα παιδιά μας. Αφού απέδεσε τον χαιρετισμό προς τους επισήμους, κατευθύνεται προς το χώρο που θα καταλάβει και κάτω από τους ήχους της θα παρελάσουν τα ένοπλα τμήματα. Ο σύγχρονος στρατός μας, με την άρτια δομή και οργάνωσή του, έχει άδεια την ασφάλεια και την επιτυχία και ρεότητα της πατρίδας μας, ενώ παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Στο στρατό ξηρά, οι νέοι μας, με την εφαρμογή του εντατικού και μελετημένου προγράμματος εκπαίδευσης, με σκληραγώγηση, επαυξάνουν τη φυσική τους κατάσταση και τις ψυχικές τους δυνάμεις. Αναδεικνύουν και αναπτύσσουν χαρίσματα και δεξιότητες. Μαθαίνουν όχι μόνο να υπακούν και να διοικούνται από προϊσταμένους, αλλά και να κατευθύνουν και να διοικούν υφισταμένους. Οι πρόγονοι των σημερινών στρατιωτών δημιούργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, της Αλαμίνας το 1821, τους Τριάμβους 12-13, το Έπος του 40 και την απελευθέρωση της Μυτιλίνης. Σε αυτούς ανεπόκειται να διασφυλάξουν ό,τι εκείνοι πέτυχαν και να διασφαλίσουν στον Έλληνα πολίτη ένα περιβάλλον ασφάλειας και επιμερίας.
θυμούνται οι παλιότεροι, καμαρώνουν και διδάσκονται οι νεότεροι. Κυρίες και κύριοι, περνάει μπροστά από τον χώρο των επισήμων που έχουν το γενικό πρόσταγμα της στρατιωτικής παρέλασης με το επιτελείο του, ο διοικητής της 22ης Διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής Κυρκής. Χειροκροτήστε τους! Ζήτω ο ελληνικός στρατός! Κατευθύνεται στη θέση του απέναντι από τους επισήμους. Ως κεφαλή της στρατιωτικής παρέλασης θα περάσουν οι πολεμικές σημαίες όλων των μονάδων της Μεναρχίας. Ηγείται η πολεμική σημαία της 98 ανώτερης διοίκησης σταγμάτων εθνοφυλακής της Μεναρχίας Αρχιπελάγου. Η 98 ΤΕ συγκροτήθηκε την 20 Απριλίου του 1975 με έδρα στην Μυτιλίνη, αλλά η ιστορική της διαδρομή ξεκινάει το 1916, όταν πρωτοσυγκροτήθηκε ως Μεναρχή Αρχιπελάγου, όπου και έλαβε μέρος στο Μακεδονικό Πόταμο κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα στην Εκκλησιαστική Εκστρατεία, για να περάσει στην ιστορία με το έχος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου συγκροτήματα και μονάδες της Μεναρχίας Αρχιπελάγους έλαψαν γραφτούς λαμπρές σελίδες δόξας. Πλησιάζουν σε επισήμους οι πολεμικές σημαίες των μονάδων της Μεναρχίας Αρχιπελάγους. Οι ένδοξες πολεμικές σημαίες αντιπροσωπεύουν την ιστορία και τις μάχες των μονάδων τους. Και τώρα πλησιάζουν τα πεζοπόρα τμήματα με δύο τάγματα προελάσεως. Το πρώτο τάγμα παρελάμβει υπό τη σημαία του 296 μηχανοκίνητου τάγματος Εθνοφυλακής. Ακολουθεί ο διοικητής και το επιτελείο του. Οι λόγοι του τάγματος παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Το ηρωικό πεζικό σύνθημά του, το «Δίε και δόξα και αρετήν», το όπλο της δόξας και της θυσίας, οι οποιοσδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν ούτε θα μειώσουν τον πρωταρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη, το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζει σε αυτόν. Περνούν οι υπερασπιστές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των αγωνιστών που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδες δόξας και ανδρείας. Θα είδω σε εμάς την πολυπόθητη ελευθερία και δημοκρατία. Μαζί τους σύγχρονα όπλα, διόπτρες ημέρας και νύχτας, καθώς επίσης και λαμπρά πονιβόλα 5,56 χιλιοστών, αλλά και υπερσύγχρονα και επικοινωνιακά συστήματα. Το δεύτερο τάγμα παρελάγει τη σημαία της Β' Επιλαρχίας αναγνωρίσεως εθνοφυλακή με τον διοικητή και το επιτελείο του. Οι άντρες των θαλακισμένων, τα παλικάρια των αρμάτων μάχης, η καλή φθηνή χώρα και της πατρίδος μας με την ανυπέρβλητη ισχύ πυρός, ο τρόμος κάθε επίδοξης του εισβολέα, σύνθημα των θαλακισμένων μας είναι όπου η δόξα και το καθήκον παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Καμαρώστε τους λεφοντόκολους νεαρούς, πλαστούς της χώρας μας, τους συνεχιστές των θρύλων και των τραπογόνων σειρών. Φέρουν μαζί τους σύγχρονα όπλα,
διόθρες ημέρες και νύχτες, καθώς και σύγχρονα αντιαρματικά όπλα και πολυβόλα, αλλά και υπερσύγχρονα επικοινωνιακά συστήματα. Χειροκροτήστε τους, καμαρώστε τους. Ζήτω ελληνικός στρατός. Στη συνέχεια, παρελάμβει, λόγος από άνδρες πραγμάτων εθνοφυλακής της Λέσβου. Ο λόγος αποτελείται από άνδρες πραγμάτων εθνοφυλακής. Άντωσας, Καλονής, Φιτιλίνης και Πολυκνήτου φέρουν μαζί τους σύγχρονα όπλα, πολυβόλα και αντιαρματικά όπλα, διόπτρες ελεύθερου σκοπευτή, καθώς επίσης και σταθμούς ασυρμάτων σύγχρονης τεχνολογίας. Οι εθνοφύλακοι συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην άμυνα του νησιού, εξασφαλίζοντας έτσι την αδελφική ακεραιότητα της πατρίδος. Είναι έτοιμοι να συνεχίσουν να γράφουν την παράδοση των προγόνων τους όποτε και αν χρειαστεί και με οποιοδήποτε τίμημα. Οι εθνοφύλακες. Ακολουθούν οι αλεξιδιστές και οι αμφίβοι καταδρομής με τα πράσινα μπερέ. Το έβλημά τους, ο τολμών νικά, προηγείται η πολεμική σημαία της μονάδος. Οι άνδρες των ειδικών δυνάμεων, σκληρά εκπαιδευμένοι, ικανοί να δράσουν σε θάλασσα, ξηρά και αέρα, είναι έτοιμοι να τιμωρήσουν κάθε εισβολέα. Η άψογη εμφάνιση, η λεβεντιά και το υψηλό τους τρόνημα μας δίνουν σιγουριά ότι αποτελούν τους τιμωρούς κάθε επιβολέα του νησιού μας. Καμαρώστε την ελληνική λεβεντιά, διφθαμάστε τους, χειροκροτήστε τους. Η στρατιωτική μουσική που υποστήριξε όλη τη σημερινή παρέλαση αποχωρεί. Το γενικό πρόσταγμα πλησιάζει στην εξέδρα των επισήμων και αναφέρει πέρα στις παρελάσεως.